Πες. Σήμερα μου ξύπνησε πάλι το μητρικό ένστικτο το νωρίς το πρωί. Και λέω ρε παιδί μου, κοίταξε με το καλά, μα κάνω παιδάκι, μακάρι να με αξιώσει ο Θεός, αλλά να το πηγαίνω εγώ σχολείο. Γιατί όπως κατεβαίνω πάντα, είναι ένα σχολικό που είναι οι γονείς με τα παιδάκια του που περιμένουν στο σχολικό. Το κάνεις εικόνα. Όχι, και είναι ένα πάρα πολύ μικρούλι. Πάρα πολύ μικρούλι. Δηλαδή πρέπει να πηγαίνει. Προνήπιο. Να είναι τέσσερα. Απλά. Το πολύ. Και ήταν με τη μανούλα του και το... και έκανε ρωτήσει συνέχεια στη μαμά του. Έκανε ρωτήσει συνέχεια στη μαμά του και αυτό και εκείνο. Και ήταν και με τζαντούλα του που ήταν πιο μεγάλη από αυτό. Και φορούσε. Ήταν φανταστικό. Και λέω, παιδί μου, πόσο ωραίο είναι. Μακάρι να προλαβαίνουν οι γυναίκες. Όλες δεν μπορούν με τη δουλειά του. Γιατί άκουγα από την έλεγε μαμά, να πηγαίνουν τα παιδάκια να τα αφήνουν στο σχολείο και στο σχολικό ή να τα πηγαίνουν εκεί. Τι ωραία στιγμή. Συγκινήθηκα σήμερα. Και λέω, δεν ξέρω πώς θα γίνει, αλλά αν έχω εκπομπή, δεν ξέρω τι θα έχω, να το πηγαίνω εγώ το παιδάκι μου στο σχολείο. Άρα να πάρουμε το τηλέφωνο της μητέρας και να το κατεβάσεις. Πάντως η μαμά, με όλο αυτό, θα κάνει μεγάλη χαρά αν πεις να πάω εγώ το παιδί, γιατί μετά από ένα καιρό είναι πολύ ρομαντικό όλο αυτό τον πρώτο χρόνο, άντε βαριά το δεύτερο, τον τρίτο χλιαρά, τον τέταρτο έρχεται μια καινούριο, της λες πάρε το παιδί και πήγαινε το σ